δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης και στην Κρήτη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινούνται από μέτωπο προς μέτωπο, επιχειρώντας να περιορίσουν τον κίνδυνο να απειληθούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Ώρες αγωνίας έζησαν το μεσημέρι κλιμάκια της πυροσβεστικής και κάτοικοι της Αγίας Γαλήνης, που είδαν τις φλόγες να υψώνονται δίπλα στα σπίτια τους. Και έφτασε μέσα στο συνεκτικό οικισμό της Αγίας Γαλήνης. Δηλαδή απειλούνταν ξενοδοχεία και σπίτια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη διασταύρωση του δρόμου από Αγία Γαλήνη προς Ρέθυμνο, με συνέπεια όλη η περιοχή να σηκωθεί στο πόδι. Είναι δυνατόν μια φωτιά στο συνεκτικό οικισμό της Αγίας Γαλήνης να μην σε ανησυχεί? Ήταν πάρα πολύ εύκολο λίγο να ξεφύγει, να καούν σπίτια, να καούν επιχειρήσεις κλπ. Οι προσπάθειες κατάσβεσης ήταν αγωνιώδεις, με το δήμαρχο της περιοχής σε δραματικό τόνο να διευκρινίζει ότι αν και τα αίτια πρόκλησης τα διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής, τόσο αυτή η πυρκαγιά όσο και οι προηγούμενες δεν μπορεί να είναι τυχαίες. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίες τώρα όλες αυτές οι φωτιές. Δεν μπορεί να είναι τυχαίες, έτσι. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή να πούμε ότι είναι σε ένα τσιγάρο, έτσι, ότι πετάξαμε ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά. Ευτυχώς οι φλόγες στην Αγία Γαλήνη περιορίστηκαν και η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγες ώρες μετά. Και πέρα από το φόβο και τον κίνδυνο, ευτυχώς η φωτιά δεν έφτασε σε κάποιο σπίτι και δεν απειλήθηκε ανθρώπινη ζωή. Παίρνω ένα ούνιμο πονηρό. Έχουμε το δήμαρχο και κοντά μήπως. Το ίδιο ευτυχώς αποτέλεσμα είχαν οι υπερπροσπάθειες των πυροσβεστών και στη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Δήμο Φεστού. Καταφέραμε και επικεντρώσαμε τις δυνάμεις διασφάλισης του χωριού Κουσές να μην κινδυνεύσει. Καταφέραμε από γρήγορη προσπάθεια που κάναμε και δεν επεκτάθηκε η πυρκαγιά και την έχουμε περιορίσει στοιχειοδός και έχει οριοθετηθεί χωρίς να υπάρξει και να προσκύψει κίνδυνος κατά περιουσίας και ζωής ανθρώπων. Να απευθυνθώ στη σιωπηρή υπεύθυνη πλειοψηφία των συμπολιτών μας να είναι σε εγρήγορση, να προσέχουν, να βλέπουν και να μας ειδοποιούν να προλαμβάνουμε το κακό για τον τόπο μας. Μέσα σε λίγη ώρα οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν την πυρκαγιά αρχικά προς το Πετροκεφάλι και αμέσως μετά προς τον Κουσέ, με την πυροσβεστική να εξετάζει το ενδεχόμενο ακόμη και εκένωσης του οικισμού. Ξεκίνησε από το βορειοδυτικό τμήμα της κοινότητας Συμπόμπιας, αλλά είχαμε μια ισχυρή δύναμη του αέρα που την κατεύθυνε ανατολικά. Δεν απειλήθηκαν τα χωριά μας. Προλάβαμε και σβήσαμε τη φωτιά προτού να μπει στα χωριά, γιατί η περιφέρεια κυκλώνεται με Κουσέ, Μπόμπια, Πετροκεφάλι. Είναι τρία χωριά τα οποία είναι σε μικρή κλίμακα. Γύρω-γύρω. Με τον αρχηγό της πυροσβεστικής και τον αντιδήμαρχο μιλήσαμε για εκένωση. Είχε φτάσει στα 300 μέτρα από το χωριό. Οπότε ήμασταν έτοιμοι. Είχα ειδοποιήσει τους κατοίκους, ανθρώπους που είχαν τη δυνατότητα να κουβαλήσουν νερό με τα βιτία τους. Στο σημείο επιχείρησαν 25 οχήματα με 75 πυροσβέστες, οι υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας, ενώ συγκινητική ήταν η συνεισφορά των κατοίκων που με όποιο μέσο μπορούσαν ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε, έχουμε φέρει αμάξια, έχουμε φέρει τρακτέρ, ό,τι μπορούμε, έχουμε ελικόπτερα, έχουν έρθει. Σας βλέπω, έχετε αγωνία πολύ. Έχουμε αγωνία, έχουμε περιουσία. Ευτυχώς η φωτιά, μετά και τις ρήψεις νερού από τα δύο ελικόπτερα, περιορίστηκε, αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας υπό το φόβο της αναζωπήρωσης. Η μάχη με τις φλόγες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίστηκε όμως και μετά τα μεσάνυχτα, με ένα μέτωπο στην είσοδο του οροπεδίου Λεσιθίου. Το αρχικό της στάδιο ήταν πολύ έντονη η φλόγα, πολύ δυνατή η φωτιά. Εντοπίσει από περίπολο της αστυνομίας που έκανε ελέγχους εκείνη την ώρα. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι ισχυροί άνεμοι κατήφθηναν επικίνδυνα τη φωτιά προς το πρατήριο υγρών καυσίμων και το χωριό Πινακιανό, με την κινητοποίηση από την πυροσβεστική και την πολιτική προστασία να είναι άμεση. Θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος, διότι στα 300 μέτρα υπήρχε βενζινάδικο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο επικίνδυνο θα ήταν η εξάπλωση της πυρκαγιάς και επίσης στα 700 μέτρα, 500 μέτρα υπήρχε το χωριό Πινακιανό. Από τη μια η αμεσότητα στην αντιμετώπιση και από την άλλη η εξασθένιση των ανέμων ήταν καθοριστική για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που υποχώρησε με το πρώτο φως της ημέρας.